Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην ΚΟΚ καταρχήν. Πείτε μας λίγο για το ποιος, αν υπήρξε προβληματισμός για την οπλογή της ΚΟ σχετικά με την πανελλαδική συνδιάσκεψη που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες για την Αγία. Προβληματισμός ως προς τι? Επειδή είμαστε ίσως νησί, υπήρχαν... Γιατί είμαστε λίγο μακριά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Θα ήθελα να πω ότι εγώ έχω ξανάρθει στην ΚΟ πριν από χρόνια για μια εκδήλωση που εδώ παραρτήματος. Όχι, δεν υπήρξε προβληματισμός, παρόλο που από την ώρα που το αποφασίσαμε και πήραμε την απόφαση να έρθουμε, θέλαμε πολύ σε αυτό το ακριτικό νησί, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, μπορώ να πω ότι είναι το καμάρι μας. Δηλαδή, όλα τα άλλα παραρτήματα πάντοτε αναφέρονται στο παράρτημα της ΚΟ και πάντοτε προσπαθούν να το φτάσουμε, δηλαδή, να γίνουμε και εμείς σαν το παράδειγμα της ΚΟ. Αυτό ίσως οφείλεται και στην ανανέωση που γίνεται στα μέλη που δραστηριοποιούνται. Κυρία Πρόεδρε, σήμερα νομίζω είχατε και την ευκαιρία να διαπιστώσετε ότι ενεργοποιούνται άνθρωποι της νέας γενιάς μέσα σε τέτοιες συλλογικότητες. Βεβαίως, παίζει και αυτό ένα τεράστιο ρόλο, γιατί όπως ξέρετε, μετά την άνθηση και τους αγώνες του γυναικείου κινήματος, κυρίως στη δεκαετία του 80, όπου άλλαξε όλο το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, υπήρξε ένα κάθισμα του κινήματος, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει, θα πρέπει να ομολογήσω, διότι οι νέες γυναίκες δεν ζήσαν αυτό που ζήσαμε εμείς παλιότερα, δηλαδή που έπρεπε να είχαμε την άδεια του συζύγου για να γράψουμε το παιδί στο σχολείο ή το θεσμό της πρίκας, ότι ο σύζυγος ήταν ο αρχηγός της οικογένειας και όλα αυτά. Σήμερα, όπως ξέρετε, υπάρχει γονική, πώς να την πούμε, εξουσία. Αυτά δεν τα έχουν πια. Έχουν κεκτημένα δικαιώματα και κάθεση αυτή. Παλεύουν όμως με άλλους κοινωνικούς δαίμονες, έτσι δεν είναι?